Με σκηνέ φρίκη βρίσκονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωπα τα μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων που καλούνται να περιθάλψουν κακοποιημένα ζώα. Την περασμένη εβδομάδα στα Χανιά καταγράφηκαν τρία σοβαρά περιστατικά κακοποίηση ζώων. Την Κυριακή στο Γαλατά, κάποιο βάρβαρος χτύπησε άγρια με σιδρένιο λωστό εννέα δέσποτα σκυλιά. Των οποίων τα δύο είναι ε, νεκρά ε, και το ένα από αυτά είναι ιδιόκτητο. Ε, έχουμε δύο ιδιόκτητα τα οποία είναι χτυπημένα στα πόδια. Ε, ε, όλες συντείνουν ότι έχει χτυπηθεί με, με οξύ, έχουν χτυπηθεί τα ζώα με οξύ ε, σιδερένιο εργαλείο, πιθανόν σιδηρόλωστο. Ε, και υπάρχουν και πέντε ε, αδέσποτα τα οποία είναι ε, όλα τα ζώα είναι χτυπημένα ή στο κεφάλι, τα νεκράνια στο κεφάλι ε, ή στα πόδια. Το Σάββατο, στα Νεροκούρου εντοπίστηκε ένα σκελετωμένο σκυλί μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Ένα ε, πολύ μεγάλο ζώο, κυνηγόσκυλο, ε, ένα σκελετός σκέτος, ε, τον οποίον τον είχαν βάλει μέσα στον Κάδο προκειμένου να αλεστεί κι αυτός. Ε, το ε, ε. ζώο ε, το, το βγάλαμε ε, αμέσως από τον Κάδο, περιθάλπεται ε, και βρίσκεται στο καταφύγιο που, βρίσκεται, που είναι στα Νεροκούρου. Επίσης την περασμένη εβδομάδα τα μέλη του φιλοζωικού συλλογού Χανίων εντόπισαν και περισυνέλεξαν ένα τραυματισμένο από αυτοκίνητα σκυλί στον κεντρικό δρόμο του Πλατανιά έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα ε, και ε, το εξηγούμε με το ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο ρυθμός των εγκαταλελειμμένων ζώων. Επομένως και τα ζώα από τα τροχαία είναι πάρα πολλά. Ε, το τελευταίο περιστατικό ε, είναι ένα πολύ μικρό σκυλάκι το οποίο είναι, χτυπήθηκε από, τον, από έναν ασυνείδητο οδηγό ε, και δεν ξέρω αν θα ήθελε να βρεθεί ποτέ στη θέση του να τραυματιστεί και να μην του δίνει κανεί σημασία ε, τραυματίστηκε στα πόδια, είναι, είναι παράλυτο. Τέλο, η κυρία Μπομπολάκη εξέφρασε την ανησυχία τη εν ώψη τη νέα σεζόν για φόλε σε αδέσποτα σε κάποιε τουριστικέ περιοχέ των Χανίων. Κάθε τέτοια εποχή στα τουριστικά μέρη, ξενοδοχεία, ταβέρνε, καφετέρειε κτλ. Ε, πέφτουν φόλε. Αυτό το οποίο θέλω να ενημερώσω είναι ότι έχουν πάρθει μέτρα με τι εμπλεκόμενε αρχέ Κυρίω στι αιστείε όπου πάντα πέφτουν φόλε, Άγιο Απόστολο, Χρυσή Ακτή και όχι μόνο, προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα, θα βάλουν τις, τη φόλα. Γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ από αυτό το βήμα, ότι οι ποινέ είναι πάρα πολύ μεγάλε. Μόνο το διοικητικό πρόστιμο είναι 30.000 ευρώ για κάθε ζώο, και οι ποινέ τι έχουμε πει από ένα χρόνο μέχρι πέντε χρόνια.